Πρωταθλητή Ευρώπης, όλα λοιπόν έτοιμα για το τζάμπολ του παιχνιδιού. Ο Τάρλατς και ο Πάλμερ τελικά νικητές είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Να δούμε λοιπόν τα πρώτα μαρκαρίσματα σήμερα. Ο Τάρλατς, ο οποίος είναι έτοιμος για τις δύο βολές. Ο Ολυμπιακός προηγείται μπροστά σε 10.000 περίπου φίλους του που ήρθαν σήμερα στο Ειρήνης και Φιλίας για ελληνικές ομάδες. Σε 12 αναμετρήσεις με ελληνικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια έχει σημειώσει 7 νίκες και 5 ήττες. Πρώτη φορά στην ιστορία. Η Φιλερμπάν που ήταν παρούσα στη Ρώμη όταν ο Ολυμπιακός είχε σηκώσει το κύπελο πρωταθλητριών. Έδρα ήττες. Καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό. Γκολ Γουάιρ φεύγει στον ενδιασμό. Ο Ρότζερς. Όμορφο καλάθι, όμορφη προσπάθεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μειώνει 8-16. Και εδώ ξανά η όμορφη πάση και το τελείωμα του Ρότζερς. Κόμαζες για τον Ρότζερς. Η επίθεση τελείωσε του Ολυμπιακού. Το καλάθι όμως μετράει. Το καλάθι μετράει του Γκολ Γουάιρ. 10-19. Γκολ Γουάιρ για τον Τάρλατς, πάντα με αντίπαλο τον Πάλμερ. Όμορφο καλάθι από τον σέντερ του Ολυμπιακού. 12-21 λοιπόν από τον Ντράγκαν Τάρλατς. Και εδώ ξανά η όμορφη φάση. Παπα-Νικολάου για τον Γκολ Γουάιρ και πάλι Παπα-Νικολάου. Άλλαξαν οι δύο παίκτες πολύ όμορφα μαζί τους. Και ο Παπα-Νικολάου μια προσπάθεια κάνει το 14-24. Το Ολυμπιακός πίσω στο σκορ, και αυτός είναι ένας Γάλλος. Ξέρει πολύ καλά την Βιλερμπάν όταν αγωνιζόταν στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Γάλλοι έχουν προλάβει να οργανωθούν και σε αυτή την συγκεκριμένη φάση. Τάρλατς. Τάρλατς, goal foul. Επιτέλους καλάθι και foul για τον Ολυμπιακό. Σε γερόλικος των ευρωπαϊκών γηπέδων. Ο Τάρλατς έχει την ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο και το πετυχαίνει. Σκορ, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να το μειώσει ακόμα περισσότερο. Και 22-24, Ολυμπιακές του ευστοχίζουν σε τρίποντο. Τάρλατς. Ο Άνταμς σπρώχνει συνεχώς τον Παπα-Νικολάου κάτω την ρακέτα. Τόμιτς για τον Παπα-Νικολάου για 3. Ναι, ο Παπα-Νικολάου ευστοχή. Ο Ολυμπιακός περνάει και πάλι μπροστά, 25-24. Με ένα σερί 13-0. Από τη στιγμή που πέρασαν στο παιχνίδι. Ο Παπα-Νικολάου ευστοχή και στην πρώτη βολή. Τόμιτς για τον Παπα-Νικολάου. Ο Ρότζερς επιχειρεί το σούτ, είναι εύστοχος ο Τζόνι Ρότζερς. 28-25. Ρότζερς μετράει το καλάθι. 30-28 από τον Φαμπρίτσιο Ομπέρτο. Και ο Μενσάμπο αποθεώνεται, αφήνει την θέση του για τον γκολ. Παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αν το κερδίσει. Επιστροφή στα στούντιο του Stars στην γαλλικού μπάσκετ, με προεξέγοντα φυσικά τον Αλέν Ζιλ, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού μπάσκετ. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν, τα πρώτα της προημιτελικής φάσης, οι ορτές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να παίξει όπως έπαιξε το δεύτερο δεκάλεπτο, αν θέλει να πάρει την νίκη. Παπα-Νικολάου, goal foul. Τους 34 πόντους. Για τους ερυθρόλευκους από τον Τζόνι Ρότζερς που φτάνει και αυτός στους 8 πόντους. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει και πάλι σε 36-36 από τον Γκολ Γουάιρ. Τόμιτς, αυτό το απίθανο λέει από Μίλαν Τόμιτς. Τον Περσεβό στην πρώτη ευκαιρία. Ο Τάρλατς εστοχή στην πρώτη βολή. 12 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ στο φάουλ. Πάλι ο Γκολ Γουάιρ πετυχαίνει επιτέλους ένα καλάθι 3 πόντων, κάνοντας το σκορ 42-43. Ο Μενσά ευστοχή επιτέλους σε πολύ για τον Ολυμπιακό, 43-47. Ευστόχησε και στη δεύτερη ο Μενσά, 44-47, διαφορά και πάλι στους 3 πόντους. Και ο Μενσά τρέχει τον Ολυμπιακό, πετυχαίνει και το καλάθι, ένα πανέμορφο καλάθι για τον Αρσέν Αντέ Μενσά.
46-47 από 4 συνεχόμενους πόντους του Γάλλου. 47, βλέπετε ξανά τη φάση, έχασε το lay-up αυτό. Στη συνέχεια πήρε το rebound και πέτυχε το καλάδι με 6 συνεχόμενους πόντους λοιπόν. Rodgers για τον Τάρλατς, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα εκεί. Ο Rodgers ξανά, Κόμαζετς. Επιτέλους καλάθι για τον Κόμαζετς, το πρώτο καλάθι του Κροάτη. Ο Μενσά ευστοχή. Είναι εύστοχος και πάλι, 52-50, ο Ολυμπιακός πέρασε. Ερεμεί στους παίκτες του, τους φώναξε πολλές φορές να ερεμήσουν. Έχουμε χρόνο τους υπερχαρακτηριστικά. Ο Goldwine, άδος ο Μενσά, έκλεψε και πάλι ο καλύτερος κλέφτης του Ολυμπιακού. Ο Κόμαζετς με βοήθεια πέτυχε το καλάθι. Από αυτή την εκπληκτική προσπάθεια του Μενσά, κοιτάξτε εδώ ξανά τη φάση. Κάνοντας το σκορ 56-50. Ο Κόμαζετς ερχόταν και σε... Μενσά 56-52 το σκορ, 5 δεύτερα ακόμα. Ο Μενσά κάνει εκπληκτικά πράγματα σήμερα. Ο Μενσά κάνει εκπληκτικά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ένας Γάλλος έχει βρει το κλειδί της νίκης για τον Ολυμπιακό. 58-52, 3-25 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει το χρόνο στην επίθεση και θα κάνει αυτό το εκπληκτικό καλάθι. Ο Κόμαζες ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του. Ο Κόμαζες 4 δεύτερα ακόμα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Κόμαζες πετυχαίνει το καλάθι. 62-53. Ο Μενσά συνεχίζει να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός ο παίκτης που έδωσε την νίκη στην ομάδα του. ...65-55 στο σύν 10 διαφορά. Και 66-55 η φίλη του Ολυμπιακού. Διαφορά και πάλι στους 10 από το χρόνο, εκεί που βοήθησε τον Ολυμπιακό μαζί με τον Μενσά και την άμυνα έδρασε, έχουμε μόλις μία ήττα. Από την Άλμπα, στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης, από την Άλμπα του Νάκητς. 70-57. 4-3 δεύτερα ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ο Ράτ θα κάνει το τελευταίο σου του παιχνιδιού. Τελικό σκορ λοιπόν στο Φάληρο, 70-57. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την Βιλερμπάν, κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Στο Final Four του Μονάχου, δεν ξέρω αν ο Γιάννης Μέγας έχει τον Ντούσαν Ίβκοβιτς κοντά του για κάποιες δηλώσεις. Να πάμε στο Ντάβρο και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.